το πρώτο γενικό λύκειο Ηλίου Αττικής και αυτό εδώ είναι το ρομπότ μας, το Ρομπορέσκιο. Ένα ρομπότ διασώστης. Ως γνωστόν, η Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά σεισμογενής χώρα και πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος ενός μεγάλου σεισμού που μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και πλήθος ανθρώπινων θυμάτων. Γι' αυτό το ρομπότ μας μπορεί να έχει πρόσβαση σε κτίρια που δεν είναι προσπελάσιμα από τις σημαντικές σωματικές διάσωσες, επειδή έχουν κατεδαφιστεί από σεισμικές δονήσεις, και να ανιχνεύσει την ανθρώπινη παρουσία με ακρίβεια και με περισσότερη ταχύτητα. Επιπλέον, επισημάνουμε ότι μπορεί να έχει εφαρμογή και σε εμβατισμένες περιοχές, όπως η εμπόλεμη ζώνη της Συρίας στη σημερινή εποχή, καθώς επίσης να συμβάλλει στη διάσωση ανθρώπου εξαιτίας διαφορετικών υλικών ζημιών που μπορεί να προκληθεί από ακραία καιρικά φαινόμενα. Τώρα θα σας μιλήσω για τους κινητήρες. Στο ρομπότ υπάρχουν τρεις κινητήρες, δύο μεγάλοι και ένας μικρός. Οι μεγάλοι είναι συνδεδεμένοι με τους άξονες, τους οποίους φέρνουν σε κίνηση κατά την λειτουργία του ρομπότ, ένας άξονας στη δεξιά και ένας άξονας στα αριστερά. Και ένας μικρός, ο οποίος θέτει σε κίνηση την θερμική κάμερα, εδώ μπροστά, ώστε να μπορεί να έχει μεγαλύτερο πεδίο όρασης. Προτιμήσουμε τις αλπίστριες για τη συμβάλλον στη βέλτιστη κίνηση του ρομπότ, ειδικά όταν έχει να κινηθεί σε ανώμαλο έδαφος. Τους αισθητήρες του ρομπότ. Η κίνησή του βασίζεται στον αισθητήρα υπερήχων, ο οποίος μέσω των ηχητικών κυμάτων που εκπέμπει δύναται να εντοπίζει εμπόδια μεγάλου ύψους στο δρόμο του ρομπότ και στη συνέχεια μέσα από το πρόγραμμα το ρομπότ στρίβει και έτσι αποφεύγει τα εμπόδια κατά την κίνησή του. Επιπρόσθετα, ο αισθητήρας αφής, ο οποίος βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του ρομπότ, μπορεί να εντοπίζει εμπόδια τα οποία δεν έχουν αρκετά μεγάλο ύψος ώστε να ανιχνευθούν από τον αισθητήρα υπερήχων. Παρόλα αυτά έχουν μεγάλη κλίση και δεν είναι προσπελάσιμα από την κίνηση του ρομπότ με τις ελπίστριες. Τέλος, βασικό κομμάτι της κατασκευής και της λειτουργίας του ρομπότ αποτελεί ο θερμικός αισθητήρας, ο οποίος καθώς περιστρέφεται με τη βοήθεια και του μικρού κινητήρα, μπορεί και εντοπίζει στο πυρηνικές δράσεις του την θερμοκρασία διάφορων όλων των αντικειμένων της ζώνης που καλύπτει. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, εάν εντοπίσει θερμοκρασία ανάμεσα στους 35 και στους 38 βαθμούς Κελσίου, που είναι περίπου η θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος, θα ενεργήσει κατάλληλα στέλνοντας μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο και ειδοποιώντας ότι έχει εντοπίσει κάποιον εγκλωβισμένο. Είναι το κομμάτι του προγραμματισμού. Ο αλγόριθμος του ρομπότ αποτελείται από δύο μέρη. Ένα είναι το πρόγραμμα που βάλαμε στο Bring to Every3, στο οποίο το έχουμε προγραμματίσει να κινείται ευθύγραμμα και ομαλά και όποτε εντοπίζει επόδιο να στρίβει έτσι ώστε να μην το προσκρούσει. Και επίσης έχει προγραμματιστεί έτσι ώστε αυτό εδώ πέρα η αισθητήρας να γυρνάει γύρω-γύρω και όταν εντοπίζει ανθρώπινη παρουσία να στέλνει μήνυμα στο κινητό αλλά κιόλας να χτυπάει συναγερμό ώστε να γίνεται γλιτός από τον άνθρωπο ότι εντοπίστηκε. Και η εφαρμογή μας, η οποία θα στέλνει το σήμα, είναι αυτή εδώ πέρα, η οποία αποτελείται από δύο στάδια. Το ένα είναι που θα εντοπίζει τον άνθρωπο και θα στέλνει μήνυμα και το δεύτερο στάδιο είναι το οποίο δείχνει τη θέση, η ακριβή θέση του ρομπότ μέσα στο σπίτι. Και όταν θα εντοπιστεί ο άνθρωπος, θα δείχνει πάνω στην οθόνη το σημείο που εντοπίστηκε ώστε να κάνει πιο εύκολη τη δουλειά των διάσωστών ώστε να εντοπιστεί όσο πιο άμεσα γίνεται ο άνθρωπος που έχει ανάγκη τη διάσωση. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή φτιάχτηκε από εμάς τους ίδιους μέσω του περιβάλλοντος App Inventor. Το πρόγραμμα της ρομποτικής μας προσέφερε την μοναδική ευκαιρία καθώς και τα απαραίτητα υλικά και μέσα έτσι ώστε να ασχοληθούμε με αυτόν τον αξιόλογο και ενδιαφέροντα κλάδο. Κάτι το οποίο δεν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε μόνοι μας. Ήταν μια συναρπαστική εμπειρία μέσω της οποίας αποκομίσαμε αξιόλογες γνώσεις και αποκτήσαμε νέες εμπειρίες.
όσον αφορά τη πληροφορική, τη μηχανική και την ομαδοσυνεργατικότητα. Επιπρόσθετα, μας δόθηκε η ευκαιρία να περιηγηθούμε στον κόσμο της τεχνολογίας και της πληροφορικής, τα επαγγέλματα των οποίων ακμάζουν στις σύγχρονες κοινωνίες. Έτσι, μας δόθηκε η ευκαιρία να αξιολογήσουμε σε βάθος τα επαγγέλματα που αφορούν την πληροφορική και να αξιολογήσουμε σε μεγάλο βαθμό τις επαγγελματικές προοπτικές που υπάρχουν στον τομέα της πληροφορικής. Ευχαριστούμε εν τέρμος για τον χρόνο που διαθέσατε να μας ακούσετε. Ένα ρομποτιλιόνς!